Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μία έκκληση. Τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως τα θέματα της υγείας, είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να διχάζουν τα πολιτικά κόμματα, αλλά αντιθέτως να αναζητούμε ένα έδαφος ενός κοινού καλού, με βάση τις διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες μας. Αλλά μπορεί να βρούμε μία τομή ανάμεσα στις διαφορετικές προγραμματικές προτάσεις. Αυτό είναι η βάση της αναγκαίας να επιδιώκεται κάθε στιγμή, κατά το μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, συνένεσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Και να δημιουργείται από το πολιτικό σύστημα ένα μήνυμα, να στέλνετε ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα ενός καυγά στη Βουλή, δεν είναι όλα τα ζητήματα θέματα μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης. Όλα τα κόμματα, το καθένα με την αρμοδιότητα και με το μέγεθος που είχε στη στιγμή που αναγκάστηκε να τοποθετηθεί, αλλά όλα τα κόμματα, να είμαστε ειλικρινείς, ενώ συνομολογούν την ανάγκη ότι η εκπαίδευση συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε ένα χώρο κοινού καλού για την κοινωνία μας, όταν έχετε συζήτηση επί των συγκεκριμένων ζητημάτων, τίθενται άλλα ζητήματα μπροστά, και όχι πάντα ιδεολογικής υφής, αλλά και ιδεολογικής υφής, ζητήματα τα οποία διχάζουν τον πολιτικό διάλογο και δημιουργούν μια σύγχυση στους πολίτες. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο που κατέθηκε υπό την ιδιόμορφη διαδικασία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, επιχειρεί να δώσει ένα δείγμα ευρύτερο αυτού που ονομάζουμε αναγκαία δημοκρατική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Τα χρόνια που περάσανε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δώσαμε βήματα γραφής για την εύρυθμη λειτουργία, την έγκαιρη εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αλλά και τομές δημοκρατικές, μεταρρυθμιστικές, σε ένα σύνολο ζητημάτων. Όχι από τα πάνω προς τα κάτω, όπως ήταν η αρρώστια της πολιτικής όσα χρόνια, φασαρία για τα πανεπιστήμια, αλλά από τα κάτω προς τα πάνω. Από τα νηπιαγωγεία, που όπως ξέρετε επεκτείναμε τον χρόνο της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών στα νηπιαγωγεία, από το σχολείο το δημοτικό που το αναβαθμίσαμε σε ένα σχολείο πολύ πιο ουσιαστικό και κοντά στα ενδιαφέροντα του παιδιού, από το γυμνάσιο που το απαλλάξαμε από ένα εξεταστικό φόρτο και δώσαμε δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν κάπως περισσότερο την ουσία των γνώσεων. Και τώρα έρχεται και η ώρα του λυκείου. Νωρίτερα, δεν το ξεχνώ, δώσαμε εξετάσεις ως κυβέρνηση και πετύχαμε ευτυχώς να αναβαθμίσουμε, ουσιαστικά να ανασυστήσουμε το χώρο της ειδικής αγωγής. Ένα χώρο που ήταν ο φτωχός συγγενής στην εκπαίδευση και που τώρα γνωρίζουν όσοι έχουν την ανάγκη αυτής της εκπαίδευσης, οικογένειες και παιδιά, γνωρίζουν ότι έχει αποκτήσει κατά το δυνατόν μια ισότιμη θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επίσης, προσπαθήσαμε να στείλουμε, πέρα από το εκπαιδευτικό προσωπικό στην ώρα του και με τα βιβλία του κάθε Σεπτέμβρη, να στείλουμε αρχές γενομένες από φέτος και ψυχολόγους στα δημοτικά σχολεία. Το έχουμε ανάγκη αυτό, και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το έχουμε ανάγκη λόγω της κατάστασης, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και του γενικού κλίματος της νεολαίας που περιγράφεται σήμερα από επίσημες μελέτες στο εξωτερικό που δυστυχώς δεν έχουν γίνει με τον ανάλογο επιστημονικό τρόπο στη χώρα μας παρά μόνο εμπειρικά, ως η γενιά του ίντερνετ. Οι επιπτώσεις αυτής της γενιάς του ίντερνετ στη ζωή των παιδιών, που βλέπουμε ότι από μικρή ηλικία αντιμετωπίζονται προβλήματα, όχι μόνο τα γνωστά προβλήματα που ξέραμε στα παιδιά, αλλά και μια αύξηση περιπτώσεων, για παράδειγμα, περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με καταθλίψεις στους εφήβους και κυρίως στα κορίτσια εφήβους, πράγμα το οποίο το βλέπουμε και από τις μελέτες της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολόγων.
Άρα έχουμε ανάγκη από μικρή ηλικία σιγά σιγά να χτίσουμε ένα σχολείο που να απαντά, που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες μορφωτικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές του παιδιού. Ένα σχολείο που να μπορεί να φτιάχνει γέφυρες με την οικογένεια και με την κοινωνία, να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, εξού και η κοινωνική λειτουργία μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά κυρίως η μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των δασκάλων και των καθηγητών. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρόταση που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο που συζητούμε για τη συγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε να είναι, επαναλαμβάνω, μια επιμόρφωση στενά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά συνολικά που να αφορά το εκπαιδευτικό έργο. Άλλωστε, και η επιλογή που έγινε με το νέο θεσμό των συντονιστών της εκπαίδευσης και των ανάλογων οργάνων που συγκροτούν συλλογικά αυτοί οι συντονιστές εκπαίδευσης, η επιλογή δεν είναι μόνο το, επαναλαμβάνω, το στενά εκπαιδευτικό αλλά και το μαθησιακό, αλλά ευρύτερα το θέμα της κοινωνικής ένταξης των παιδιών και της αντιμετώπισης των γενικότερων προβλημάτων της εκπαίδευσης σε σχέση και με την κοινωνική και οικονομική κρίση. Αυτό το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών μας επαναφέρει κατά μία έννοια στην κανονικότητα. Πολύ παλιά υπήρχαν θεσμοί επιμόρφωσης, το τονίζω πολύ παλιά, θεσμοί επιμόρφωσης στην εκπαίδευση που ανταποκρινόντουσαν στις ανάγκες οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν την εξέλιξη της παιδαγωγικής αλλά και των άλλων αντικειμένων της επιστήμης. Δυστυχώς το σύστημα των αναπληρωτών, η ανάγκη δηλαδή να παίρνουμε αναπληρωτές κάθε χρόνο πολλούς, 15-20 χιλιάδες, αυτό το σύστημα ουσιαστικά κατανάλωσε κρίσιμους πόρους για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εμπόδισε να γίνει επιλογή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που θα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα στην εκπαίδευση και όχι προσωρινό όπως είναι το αναπληρωτή. Τώρα μπαίνουμε σε ένα σύστημα διορισμών, μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση και συναρτάται με το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που ανέφερα νωρίτερα. Αρχής γενομένης, όπως ξέρετε, με 4.500 από φέτος, είναι έτοιμη η προκήρυξη από τον χώρο της ειδικής αγωγής. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα που αποδεικνύουν ότι όσα συζητούμε σήμερα δεν είναι μια επιδίωξη εντυπώσεων. Αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα μιας σταδιακής αντιμετώπισης από τα κάτω προς τα πάνω των εκπαιδευτικών προβλημάτων. Και είναι αναγκαία αυτή η συζήτηση και ο σχεδιασμός και ο κοινωνικός διάλογος για να υπάρχουν με ευρύτερες συνενέσεις οι διάφορες επιλογές, γιατί η χώρα μας σήμερα φεύγει από την κρίση σιγά σιγά, βασανιστικά, δεν γιορτάζουμε τίποτα, αλλά φεύγει από την κρίση και πρέπει να πάει σε μια προοπτική ανάπτυξης. Άρα από το σχολείο της κρίσης, το σχολείο που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία με ένα πάρα πολύ επώδυνο τρόπο, οι γονείς και τα παιδιά και η κοινωνία ευρύτερα, να σχεδιάσουμε το σχολείο σε μια προοπτική ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη. Έρχομαι στην καρδιά του νομοσχεδίου που κατά τη γνώμη μου είναι οι αλλαγές στο Λύκειο. Και που ανταποκρίνοντας αυτό που ανέφερα νωρίτερα, το θέμα του σχολείου σε μια κοινωνία με ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως ξέρετε, έχουμε λάβει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του θεσμού των ΕΠΑΛ. Ήτανε αποθήκη ψυχών. Σήμερα έχει αποκτήσει ένα στοιχειώδες κύρος για να μπορεί να πηγαίνει το παιδί και να μην χάνει την ώρα του εκεί. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχουμε προχωρήσει, ανεφέρθηκε νωρίτερα ο κύριος Υπουργός, στα διετή προγράμματα στην εκπαίδευση, που δίνει μία διέξοδο και από το χώρο των ΕΠΑΛ και δίνει μια άλλη προοπτική, αναβαθμισμένη, συντεχνική εκπαίδευση. Μένει λοιπόν το σχολείο, το Λύκειο, το οποίο ξέρετε υπό ποιες συνθήκες λειτουργεί. Λειτουργεί δυστυχώς υποβαθμισμένο και απαξιωμένο στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών. Από πού προκύπτει αυτή η απαξίωση? Αυτή η απαξίωση προκύπτει ανάμεσα στη μεγάλη απόσταση μεταξύ του περιεχομένου της τρίτης λυκείου
και του κεντρικού στόχου των μαθητών και μαθητριών σε αυτή την τάξη, που είναι να μπουν στο πανεπιστήμιο, και αυτή η απόσταση οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στην αδιαφορία για το σχολείο, δηλαδή σε ένα φαινόμενο σοβαρής παθογένειας. Είναι προφανές ότι η σχολική καθημερινότητα της τάξης στην τρίτη λυκείου έχει μετατραπεί σχεδόν σε μια υποκρισία. Αυτό δεν αφορά την προσπάθεια την ηρωική των εκπαιδευτικών. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που δυστυχώς υπέρχεται της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Αυτή η υποκρισία καταρκώνει και το ηθικό πολλών εκπαιδευτικών, εφόσον νιώθουν ότι δεν μπορούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους με αυτά που η πολιτεία τους αναθέτει να διδάξουν. Άρα πρέπει να προσδώσουμε ουσιαστικό χαρακτήρα στην τρίτη λυκείου. Γιατί εκτός των άλλων έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο που πλήττει όλες τις τάξεις του λυκείου. Και την δευτέρα τάξη, ακόμα και την πρώτη, που έχουμε πρώιμα φαινόμενα φροντιστηρίων και παραπαιδείας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η δευτέρα λυκείου αντιμετωπίζεται από το νομοσχέδιο αποκλειστικά και μόνο ως τάξη γενικής παιδείας. Καταργούνται τα μαθήματα κατεύθυνσης που παραπέμπουν στις μελλοντικές εξετάσεις εισαγωγής και συνεπώς οθούν τα παιδιά να μπουν στο κλίμα προετοιμασίας από νωρίς. Αυτό καταργείται. Συνεπώς δίνουμε στη δευτέρα λυκείου το χαρακτήρα αποκλειστικά ως τάξη γενικής παιδείας. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Δεύτερον, εισάγουμε τη δυνατότητα εισαγωγής χωρίς τη συμμετοχή σε πανελλαδικά οργανωμένες εξετάσεις, με μόνη προϋπόθεση τη λήψη του απολυτηρίου. Είναι αυτό που ανέφερε νωρίτερα και ο κύριος Υπουργός για ορισμένες μικρές επί του παρόντος, μικρό αριθμό σχολών, αλλά που είναι ένα πρώτο βήμα που θα το δούμε πώς θα προχωρήσει και θα το επεκτείνουμε. Έχει σημασία όμως ότι αυτό το μέτρο βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με την καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις διετείς δομές των ΑΕΗ. Τρίτον, η τρίτη λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα που ουσιαστικά όλα έχουν σημασία και για το απολυτήριο και για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διατηρώντας βεβαίως, όπως φαίνεται, πέρα από τα μαθήματα που έχουν αναφερθεί, σε όλους τη φυσική αγωγή που προσφέρει μια ανάσα φυσικής κίνησης στα παιδιά. Συνεπώς δεν υπάρχει μάθημα μειωμένου ενδιαφέροντος. Εδώ ας μου επιτραπεί μια μικρή αντίρρηση. Αναφέρομαι στο ότι για λόγους που δεν εξηγούνται ούτε στην έκθεση την εισηγητική, αλλά που όλοι καταλαβαίνουμε την πολιτική σκοπιμότητα, όχι την εκπαιδευτική ανάγκη, την πολιτική σκοπιμότητα, διατηρείται στην τρίτη λυκείου ως μονόωρο μάθημα, δηλαδή υποβαθμισμένο το μάθημα των θρησκευτικών. Όταν μετά την εφαρμογή της πρώτης χρονιάς εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα του βαθμού του απολυτηρίου, προβλέπεται ότι αυτός θα λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή. Με το βάρος το περιορισμένο που αναλογεί στην προσπάθεια των μαθητών και των μαθητριών. Αυτό ίσχυε και στην εποχή τη δικιά μας, όταν για να μπούμε στα πανεπιστήμια, όπως θυμάστε, μετρούσε με συντελεστή περίπου 15% ο βαθμός του απολυτηρίου. Καλό πράγμα ήταν, δεν είναι κακό αυτό. Δημιουργούσε ενδιαφέρον τότε στη δικιά μας γενιά τα παιδιά να μην διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα που θα μπαίναμε στις εξετάσεις, στα πανεπιστήμια, αλλά και τα άλλα μαθήματα που είχαν ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός του αποδίδουμε έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο λύκειο, ανακουφίζουμε και τα νοικοκυριά και τις οικογένειες από το μεγάλο πρόβλημα της παραπαιδείας. Δεν θέλω να κάνω αφορισμούς. Η παραπαιδεία, δηλαδή η παράλληλη εκπαίδευση, έχει βοηθήσει, δυστυχώς, σε ένα κλίμα κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά έχει βοηθήσει την εκπαίδευση, όσο και αν φαίνεται οξύμορο αυτό. Παλιότερα υπάρχουν και επιστημονικές μελέτες για τον εξισωτικό χαρακτήρα των φροντιστηρίων σε παλαιότερες εποχές, που βοηθούσαν παιδιά από χαμηλότερες κοινωνικές κατηγορίες να διαγωνίζονται και να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό είναι παλαιά εποχή. Δεν πιστεύω ότι αυτόματα θα περιοριστεί η αξία η κοινωνική του φροντιστηρίου.
Όχι. Θα υπάρχει για ένα διάστημα. Μπορεί να έχουμε ένα περιορισμό της ανάγκης τόσο μεγάλης προσφυγής στην παραπαιδεία. Και αυτό είναι ένα βήμα προς την ισότητα των ευκαιριών των παιδιών για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αλλά θα υπάρχει. Για πολλούς λόγους, και ο πιο απλός είναι μια κοινωνική αντίληψη ότι εντάξει, το σχολείο μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικό στο ζήτημα της τρίτης λυκείου για την ένταξη των παιδιών στα τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την είσοδο τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά εγώ, αφού μπορώ ως οικογένεια να το ενισχύσω ακόμη πιο πολύ απ' έξω, θα το κάνω και αυτό. Αυτό δεν λύνεται όμως με νόμους. Κοιτάξτε, τα μαθήματα που θα εξεταστούν στο απολυτήριο και στις εξετάσεις εισαγωγής διδάσκονται 6 ώρες με ύλη όμως που δεν έχει πολλαπλασιαστεί ανάλογα, ώστε να υπάρχει, αυτός είναι ο στόχος, άνεση χρόνου κατά τη διδασκαλία και να γίνει εφικτός ένας ρυθμός που να επιτρέπει σε βάθος κατανόηση των μαθημάτων. Εντός του ορολογίου προγράμματος της τρίτης λυκείου προβλέπεται ξεχωριστός χρόνος συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών-μαθητριών για εμβάθυνση, επίλυση απορριών και εξάσκηση. Είναι πρωτοποριακός θεσμός αυτός. Όσον αφορά την κριτική περί της υποβάθμισης της γενικής παιδείας, που την ακούω και από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, επειδή με αγγίζει το θέμα αυτό και προσωπικά, αλλά και ως παράταξη της αριστεράς, θέλω να δώσω μία απάντηση. Πρώτα-πρώτα, η υποβάθμιση της γενικής παιδείας συντελείται σήμερα στο Λύκειο, το είπα νωρίτερα. Πλήρης απαξίωση. Μία πλήρης φροντιστηριοποίηση εκτός εκπαίδευσης του Λυκείου, συνολικά του Λυκείου. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Να ξέρετε ότι στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς περιορίζονται δραστικά τα μαθήματα της τελευταίας τάξης και ταυτίζονται με τα μαθήματα των εξετάσεων, απολυτήριων ή εισαγωγικών που δίδουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να το ακούσουμε, αλλά να μην το αντιγράψουμε. Καμία αντίρρηση. Να το ακούσουμε όμως. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε κάτι άλλο. Σε αυτό το σύστημα των εξάωρων περιορισμένων μαθημάτων, το νομοσχέδιο προβλέπει ως εξεταζόμενο, άρα μη υποτιμημένο μάθημα, εξάωρο μάθημα ελληνικής γλώσσας, που ως γνωστόν είναι μάθημα που προσεγγίζονται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, πολιτισμικού και επικαιρότητας και ταυτότητας για τα νέα παιδιά. Δηλαδή, αν θέλει να πάει σε οποιαδήποτε σχολή να πάρει απολυτήριο και να δώσει εξετάσεις, είναι υποχρεωμένος 6 ώρες μαθηματικά, 6 ώρες και νέα ελληνικά γλώσσα. Αυτό είναι μια πραγματική αναβάθμιση και όχι στα λόγια του γενικού χαρακτήρα που θέλουμε να έχει της γενικής παιδείας, του λυκείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Όταν μιλάμε για γενική παιδεία, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλα ή πολλά παιδεία. Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για τη γενική παιδεία, αυτό θα ήταν η παιδεία που καλύπτει τους πολλαπλούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Με αυτή την έννοια, έχει μεγάλη σημασία διαφόρων ειδών γραμματισμοί και γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα που συμβάλλουν στη δημιουργία δημοκρατικών και ενεργών πολιτών, δηλαδή καλλιέργεια αξιών και στάσεων που εμπνέονται από τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της δημοκρατίας και της οικολογίας. Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν επίσης ότι το βίωμα είναι αποτελεσματικότερο από χίλιες διαλέξεις και με την έννοια αυτή η γενική παιδεία είναι επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οριζόντιων που αφορούν όλους τους τομείς της γνώσης αλλά και της ζωής. Μένουν πολλά πράγματα για το σχολείο που θέλουμε, που σχεδιάζουμε, το σχολείο της δημοκρατικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που αφορούν την ανανέωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων, που αφορούν τον συστηματικό επαγγελματικό προσανατολισμό, που αφορούν την εκπαίδευση σε ορισμένα θέματα ακόμα και των γονιών και των τοπικών φορέων, που αφορούν βεβαίως, και αυτό είναι πράγματι ένα στίχημα της κυβέρνησης, που επί του παρόντος δεν έχει ικανοποιηθεί, είναι μπροστά μας, τον εξοικονομισμό προγραμμάτων, σπουδών και βιβλίων, με την καθιέρωση μεθόδων διδασκαλίας που δίνουν ενεργό ρόλο στους μαθητές, αξιολόγηση περισσότερο βασισμένη σε συνθετικές και δημιουργικές εργασίες, αξιολόγηση περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική,
ώστε να δίνεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση στους μαθητές και τις μαθήτριες. Αυτό το σχολείο εμείς σχεδιάζουμε και θέλουμε βήμα-βήμα από τώρα, χωρίς να χάσουμε κι άλλο χρόνο, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο και σε αυτό έχει δίκιο η αντιπολίτευση που το επισημαίνει. Χάσαμε χρόνο, αλλά χάσαμε χρόνο για να μην πάμε σε πρόχειρες λύσεις, να μην κατηγορηθούμε ότι πηγαίνουμε χωρίς επιδίωξη συνένεσης ή και δεν είμαστε και έτοιμοι για να προχωρήσουμε, να μην χάσουμε χρόνο για ένα τέτοιο σχολείο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέμεινα σε αυτό που θεωρώ ότι είναι η καρδιά αυτού του νομοσχεδίου. Δεν υποτιμώ και τα ζητήματα που αφορούν την επιπλέον πρόοδο στην συγκρότηση του φορέα της ενιαίας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες στη διάρκεια των άρθρων θα τις αναλύσουμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία να γίνει συνείδηση ότι ο στόχος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι κάθε πόλη, πανεπιστήμιο και κάθε χωριό ΤΕΗ. Αυτό είναι παλιά νοοτροπία. Είναι η νοοτροπία που αντιμετώπιζε την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ένα κίνητρο οικονομικής τοπικής ανάπτυξης. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να φτιάξουμε και φτιάχνουμε ισχυρές μονάδες, περιφερειακές ισχυρές μονάδες. Δηλαδή, τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, η οποία να είναι παράγον της αναγκαίας περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν θέλω να κάνω χρήση και άλλο του χρόνου, ήδη έχω ξεπεράσει. Σας ευχαριστώ.